Συνελήφθησαν 5 διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, στην παρεύρια περιοχή των Λαβάρων Εύρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δημοτήγου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδος συνέλαβαν 2 διακινητές ηλικίας 35 και 27 ετών, διότι τους εντόπισαν να μεταφέρουν παράνομα από την Τουρκία στην Ελλάδα, διασχίζοντας τον ποταμό Εύρο με πλαστική βάρκα 9 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, στην επαρχιακή οδό Δημοτήγου Μεταξάδων Εύρου, οι παραπάνω αστυνομικοί πραγματοποίησαν σήμα στάση στο γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 41χρονος και επέβαινε ως συνοδηγός 22χρονος. Πλην όμως ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε, συνέχισε την πορεία του και ακολουθήθηκε από τους αστυνομικούς. Στη συνέχεια το όχημα μπήκε στον οικισμό Βρυσικών Εύρου, όπου τελικά κινητοποιήθηκε και ο 41χρονος επιχείρησε να διαφύγει πεζός, όμως συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς, ενώ σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου εντοπίστηκαν 11 μη νόμιμοι μετανάστες. Στην τρίτη περίπτωση, στην Εγνατία Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας συνέλαβαν τον 46χρονο, διότι σε έλεγχο που πραγματοποίησαν με τη βοήθεια μηχανήματος ανίχνευσης καρδιακών παλμών στο ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε, διαπίστωσαν ότι μετέφερε με αυτό παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 4 μη νόμιμους μετανάστες, τους οποίους είχε αποκρύψει σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στην καρότσα του οχήματος.